Με όλο ένα και πιο μελανά χρώματα περιγράφει ο επιχειρηματικός κόσμος και επαγγελματίες σε ολόκληρη την χώρα αλλά και στην περιοχή μας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με την επιβολή και του δεύτερου γενικευμένου lockdown λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η επιχειρηματικότητα στην περίοδο της πανδημίας έχει δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα και προς το παρόν δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, με την ανησυχία που υπάρχει να είναι έντονη. Και την ανησυχία αυτή για το αύριο και το μέλλον μετέφερε για μία ακόμη φορά, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή De facto και στην Έλληνα Χριστοφορίδη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Δημήτρης Δημητρίου, λέγοντας ότι χρειάζονται δραστικές λύσεις, όπως κούρεμα των χρεών που έχουν δημιουργηθεί εν μέσω της πανδημίας για τους επαγγελματίες και όχι απλώς η χρονική τους μετάθεση. Υπηρετούνται όλοι αυτοί οι κλάδοι που σας ανέφερα πριν. Δεν ξέρω αν είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, είναι όμως ένα χτύπημα πολύ κέραιο. Γιατί είναι κέραιο αυτό το χτύπημα? Γιατί διανύουμε μία εποχή τον Νοέμβριο. Είναι λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, που όλοι οι επαγγελματίες, θα έλεγα, έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις φόρους, ΦΠΑ, έμφυα, ασφαλιστικά ταμεία είναι υπέρογγες. Και αντί να έχουμε δουλειά, καθόμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας και περιμένουμε να περάσει ο καιρός. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Ιωαννίνων έχει αρχίσει εδώ και λίγες ημέρες από την επίσκεψη του κ. Τσίπρα και από την τηλεδιάσκεψη χθες με την κυρία Γεννηματά να βάλει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα είναι το κούρεμα των υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία το τελευταίο 9 μήνα. Στηριζόμενοι σε μία πρόταση και της κυρίας Λαγκάρτ πριν από 15 μέρες, που μιλά για τη μείωση ή για το κούρεμα του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε αυτό το διάστημα, εμείς αυτό το αίτημα ήδη το αναδείξαμε στην αντιπολίτευση της χώρας και θα το στείλουμε και σαν αίτημα στην ίδια την κυβέρνηση. Θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε και με τους ευρωβουλευτές μας να απαιτούμε μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, κάτι που αν κάποιος δει την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δει ότι η χώρα μας έχει πάρει ψίχουλα σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα και αυτά να μοιραστούν απευθείας στους επαγγελματίες, γιατί δεν έχει και νόημα, δηλαδή το να ανοίξουμε σε ένα μήνα ή να ανοίξουμε την άνοιξη και να είμαστε οι μισοί, δεν θα έχει κανένα νόημα. Ή το να ανοίξουμε την άνοιξη και τον Απρίλιο να έχουμε να πληρώσουμε υποχρεώσεις ενός έτους ολόκληρου, πάλι δεν θα έχει νόημα. Βλέπουμε λοιπόν, εκτός από τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή και τα ζούμε καθημερινά, και σας είπα, δεν υπάρχει πλέον χρήματα ούτε για τις ατομικές υποχρεώσεις των συναδέλφων, θα έχουμε και ένα σοβαρό πρόβλημα στην επαναλειτουργία των επιχειρήσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα. Έντονη στο μεταξύ είναι η ανησυχία που υπάρχει και για τα λουκέτα που ενδεχομένως θα προκύψουν μετά το δεύτερο lockdown. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων τα μέτρησε όλα αυτά με αριθμούς. Είδαμε πώς πήγε το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Έχουν κλείσει 49 επιχειρήσεις εστίασης μέχρι 30 Οκτωβρίου. Δηλαδή είναι γεγονός πλέον αυτό το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Μέτρησε ότι έχουμε μεγαλύτερο κλείσιμο επιχειρήσεων παρά άνοιγμα επιχειρήσεων για φέτος. Αλλά κυρίως έχει μετρήσει, έχει αφουγκραστεί ότι οι πιο πολλοί μένουν ανοιχτοί, γιατί περιμένουν αυτά τα επιδόματα και περιμένουν να δουν στην αναμονή το τι θα γίνει. Γιατί το να κλείσει την επιχείρησή σου και να μην πάρει το επίδομα δεν έχει και αξία. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ο Αρμαγεδόν έρχεται, δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή, αλλά έρχεται γιατί το μήνυμα που παίρνουμε από πολλές επιχειρήσεις είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι στο επόμενο διάστημα δεν ξέρουμε πόσοι θα ανοίξουν και πόσοι θα στηριχθούν και θα κρατηθούν στα πόδια τους. Όταν οι υποχρεώσεις θα είναι υπέρογγες και η αδυναμία αποπληρωμής θα είναι τεράστια. Τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για μία ακόμη φορά στον κλάδο της εστίασης, που ήταν από τους πρώτους που επλήγησαν και σε αυτή τη φάση της πανδημίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου Καφέ, Μπαρ και Συναφών Επαγγελμάτων, Υπαμβώτης, Χρήστος Τάτσης, μιλώντας για μία ακόμη φορά για στοχοποίηση του κλάδου. Ναι, πράγματι είναι από την αρχή του ιού η πιο δύσκολη περίοδος που διανύουμε, με ένα δεύτερο lockdown. Τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις ακόμη τα περιμένουμε, δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης και μην ξεχνάμε έχουν δημιουργηθεί αυτούς τους 7 μήνες πολλά χρέη, τα οποία θα μεταφερθούν και γίνεται μια μετακύληση χρεών. Όταν θα έρθει η ώρα να τα πληρώσουμε δεν ξέρω πόσοι θα είναι δυνατόν να τα πληρώσουν. Καταλαβαίνετε, μια κλειστή επιχείρηση παρότι είναι κλειστή αυτή τη στιγμή, είναι σε αναστολή, δημιουργούνται χρέη, γιατί το ενίκιο επιδοτείται μόνο το 40%.
οι εργαζόμενοι που επιδοτούνται, η ασφάλιση των εργαζομένων επιδοτείται, των εργοδοτών δεν επιδοτείται, δυστυχώς. Οι εργοδότες είναι και αυτοί άνθρωποι και πρέπει να ζήσουν. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάποια οικονομική βοήθεια. Γι' αυτό ζητάμε στοχευμένα κάποια οικονομική βοήθεια με εφάπαξ ποσό, το οποίο να είναι με βάση του κύκλου των εργασιών το 19 και να είναι κατελάχιστο στα 5.000. Πρέπει, όπως είπαμε, να συνεχίσει η ασφάλιση των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών στο 100%, να συνεχιστεί η μείωση του ενοικίου, η επιδότηση του ενοικίου στο 40%, όπως είναι μέχρι τώρα και όσο υπάρχει ο ιός. Και αυτό που πρέπει να γίνει και από το Δήμο, να υπάρχουν τα τέλη κατάληψης πεζοδρομίων και το 0,5% και 5% να απαλλαγούμε από αυτά, να είναι μηδενικά για όσο υπάρχει ο ιός. Αυτό που νιώθουμε που μας αφήνει μια πικρία ήταν η έντονη στοχοποίηση του κλάδου που έγινε, που έριξαν όλες τις ευθύνες, για μένα λίγο άστοχα, σε εμάς, όλη η αστυνόμευση έπεφτε σε εμάς και είδαμε ότι τα πράγματα ξέφυγαν, γιατί απλά δεν γινόταν πουθενά αλλού αστυνόμευση, σε κανέναν άλλον κλάδο. Έγινε η στοχοποίηση καθαρά στην εστίαση. Και με όλα αυτά που έγινε, θεωρώ, που έγιναν εις βάρος μας, με όλη τη στοχοποίηση, με όλα τα μέτρα, με όλα τα περιοριστικά που είχαμε, με όλα τα υγειονομικά, να τα έχουμε επιβαρυνθεί εμείς, γάντια μάσκες, αντισηπτικά όλα, από την αρχή του Ιού μέχρι και σήμερα. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, ναι, νομίζω ότι δεν έχουμε πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουμε και με τη στοχοποίηση που έχει γίνει προς στο μέρος μας. Από εκεί και πέρα, πράγματι, οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν. Ήδη έχουν κλείσει επιχειρήσεις. Ήδη επιχειρήσεις πολλές σκέφτονται τι θα κάνουν ακόμα και αν ανοίξει η εστίαση, σκέφτονται αν θα ανοίξουν. Ένα μεγάλο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο στην δεδομένη χρονική στιγμή, με τις λύσεις που εξετάζονται να είναι αρκετές, είναι τι θα γίνει την περίοδο των Χριστουγέννων. Αν ακούσουμε και αυτά που είπε σήμερα ο κ. Σύψας, θα είναι την άνοιξη, είπε το 2021, θα υπάρξουν το οριστικό άνοιγμα της εστίασης. Θα πάμε σε ανοιγοκλεισίματα των καταστημάτων, πράγμα το οποίο πάλι δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στις επιχειρήσεις, το οποίο κανένας επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε κοντά στα Χριστούγεννα, με παίρνουν επιχειρηματίες, συνάδελφοι και με ρωτάνε τι να κάνουμε τα Χριστούγεννα, να στολίσουμε, θα ανοίξουμε. Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω, γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζει κανένας, η ίδια η κυβέρνηση δεν το γνωρίζει. Mm-hmm. Οπότε κανένας δεν μπορεί να προγραμματίσει, κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα.